Πριν από λίγες ημέρες είχαμε την τιμή και τη χαρά ως Ελευθερία και Ελευθερία Online να λάβουμε μία νέα διάκριση σε διαγωνισμό. Αυτή τη φορά λάβαμε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Use of Multimedia και συγκεκριμένα για το βίντεο που είχαμε δημιουργήσει λίγες ημέρες πριν την παράδοση της γέφυρας της Τσακώνας με πλάνα από drone. Η βράβευση έγινε στο πλαίσιο των Regional Media Awards που έγιναν στην Αθήνα και για μας αυτό αποτελεί μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε την πορεία μας στον χώρο της ενημέρωσης. Κάθε βράβευση έχει από πίσω και πάρα πολλά πρόσωπα γιατί είναι ομαδική δουλειά. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν συνεισφέρει περισσότερο στη βράβευση αυτή. Τι σηματοδοτεί η βράβευση αυτή? Σίγουρα για να έρθει μια βράβευση είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς πολλών ανθρώπων. Στη δικιά μας περίπτωση η βράβευση ήρθε για το βίντεο αυτό, όπως είπαμε και πριν, για το βίντεο με την Τζακώνα, άρα αξίζει ένα μεγαλύτερο ευχαριστώ στον φωτογράφο τον Γιάννη τον Μαρκάκη για τα πλάνα και στον συνάδελφο τον Γιάννη τον Συνάπη που διαχρονικά καλύπτει τα θέματα του αυτοκινητοδρόμου. Παρ' όλα αυτά, όλοι μας, είτε στην έντυπη είτε στην ηλεκτρονική ελευθερία, είμαστε χαρούμενοι και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για την ενημέρωση. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο τηλεθεατής, ο αναγνώστης, ο πολίτης ενδιαφέρεται για τις νέες τεχνολογίες, γιατί μιλάμε για μια νέα τεχνολογία, η οποία περιγράφει πανοραμικά και πιο αναλυτικά πόσο μάλιστα τα μεγάλα έργα και την καθημερινότητα. Πώς λοιπόν η εφημερίδα θα ενσωματώσει τις νέες τεχνολογίες, ήδη το έχει κάνει, αλλά μετά την βράβευση αυτό θα είναι εφαλτήριο και άλλων καινοτομιών? Σίγουρα είναι μεγάλο στοίχημα η χρήση των νέων μέσων τεχνολογίας στην προσπάθεια για την ενημέρωση και εμείς ως Ελευθερία προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού να παρακολουθούμε τις τεχνολογίες εξελίξεις και να ενσωματώνουμε σιγά σιγά και νέα πράγματα στη δουλειά μας. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ένα οξύμορο. Ένα παραδοσιακό φύλλο εφημερίδας, ιστορικό, βραβεύτηκε για μια τεχνολογική καινοτομία. Πώς λοιπόν παντρεύεται αυτό το πράγμα? Πραγματικά τα χρόνια που ζούμε είναι ιδιαίτερα για το χώρο της έντυπης ενημέρωσης, καθώς η ηλεκτρονική ενημέρωση έρχεται να εξελίξει την έντυπη ενημέρωση, πιθανόν και να την εξαφανίσει αργότερα, αλλά για μας και για όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν στην έντυπη ενημέρωση αποτελεί ένα στοίχημα και μια προσπάθεια το να διατηρήσουμε την ισορροπία ανάμεσα στα δύο αυτά στο παραδοσιακό κομμάτι της ενημέρωσης και στο σύγχρονο. Να μείνω στο ηθικό κομμάτι της βράβευσης. Επειδή ο χώρος της δημοσιογραφίας καθημερινά βάλεται, επειδή έχουν παρισπρίσει άτομα που είδαν φως και μπήκαν και εκμεταλλεύονται καταστάσεις, πόσο σημαντικό είναι για τα παραδοσιακά μέσα να διατηρήσουν τον επαγγελματισμό και την ιστεροφημία τους σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον για τον δημοσιογράφο το 2016 και με όλα αυτά που συμβαίνουν και στα κανάλια και που θα συμβούν και στα ραδιόφωνα στο μέλλον? Όπως σε όλους τους χώρους, έτσι και στα μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν προσπάθειες ερασιτεχνών να εμφανιστούν ως επαγγελματίες. Στο χέρι των επαγγελματιών είναι να διατηρήσουν τους ερασιτέχνες εκτός του επαγγέλματος και γενικά όπως λέγεται ότι η πειρατεία σκοτώνει τη μουσική, μπορούμε να πούμε ότι σκοτώνει και την ενημέρωση. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος σας, η επόμενη βράβευση ή η επόμενη ηθική επιβράβευση? Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεχίσουμε το έργο μας στον χώρο της ενημέρωσης, ευελπιστώντας στο μέλλον η δουλειά αυτή να ανταμυφθεί και με κάποιες άλλες διακρίσεις, χωρίς αυτά να είναι πάντα αυτός ο σκοπός. Η εμπιστοσύνη των αναγνωστών μας και των επισκεπτών μας στην ηλεκτρονική σελίδα είναι αυτή που μας δίνει δύναμη να προχωρήσουμε.